Στο γήπεδο των Μαλίων, λίγο πριν κλείσει για να γίνουν εργασίες ανακαίνησης, ο Πανόμ φιλοξένησε τη Μινωική. Στο 7ο λεπτό η Μινωική ζήτησε πέναλτι σε ανατροπή του Ρουμελιώτη από τον Μαυρίδη. Η φάση σταμάτησε νωρίτερα για υπόδειξη offside. Αυτό προκάλεσε πολύ έντονες διαμαρτυρίες από πλευράς των φιλοξενούμενων. Στο 22, μετά την ωραία πάσα του Κλινάκη, σε κενό τέρμα ο Μιλωνάς έστειλε out την μπάλα. Στο 23 ο Μιλωνάς κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του από τον Ανδρεαδάκη. Δόθηκε αυτή η παράβαση και ο Μιλωνάς ήταν εκείνος που ευστόχησε στο πέναλτι κάνοντας το Πανόμ Μινωική 1-0. Στο 26ο λεπτό μετά την βαθιά παλιά από την άμυνα του Γρηγόρη Μαυρίδη, ο Διγενής έπιασε την κεφαλιά, ο Αμπατζής είχε βγει από την εστία του, δεν είναι σωστά η συνεννόηση και με αυτόν τον γκολ ο Πανόμ πήρε προβάδισμα 2 τερμάτων. Στη συνέχεια ο Πανόμ είχε δύο καλές στιγμές με τον Μιλωνά, θα μπορούσε να καθαρίσει το παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο άλλη μια καλή στιγμή με τον Κεφαλούκο και φτάσαμε στο 54 όταν μετά την αντεπίθεση την παλιά του κλείνει ο Στακάκης. Ήταν εκείνος που μείωσε 2-1 για την Μινωική που μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο, φύρωσε τον κόλο Στακάκης. Και στο 58, 4 λεπτά αργότερα, νέα αντεπίθεση. Αυτή τη φορά ο Κλίνης ήταν εκείνος που έστειλε για δεύτερη φορά την μπάλα στα δίχτυα του Ζαχαριουδάκη, σοφαρίζοντας 2-2 για την ομάδα της Μινωικής. Για να φτάσουμε στο 84ο λεπτό και σε αυτή την επίμαχη φάση, ο Ρουμελιώτης πήρε την μπάλα από τον Κλινάκη. Ο επιθετικός του Πανόμου βρέθηκε στο έδαφος. Ο διαιτητής, ο κύριος Ζαφύρης, έδωσε πέναλτι. Νέες έντονες διαμαρτυρίες από πλευράς Μινωικής. Ο Μιλωνάς ήταν εκείνος που έκανε το 3-2, πολύ όμορφα εκτελεσμένο το πέναλτι του Μιλωνά και πανηγυρισμοί από τους φίλους του Πανόμ. Τελευταία ευκαιρία για την Μινωική για να ισοφαρίσει και το τέλος έφερε έντονες διαμαρτυρίες και κόκκινη κάρτα στον Διγενή. Κάναμε πάρα πολλά λάθη και ατομικά και ομαδικά. Καταφέραμε βέβαια να πάρουμε την νίκη. Νομίζω όμως ότι κρατάμε μόνο αυτό, τους βαθμούς. Ο διαιτητής είναι και αυτός κομμάτι του παιχνιδιού. Θεωρώ ότι σήμερα δεν βρέθηκε σε καλή μέρα. Εμείς το λέμε από τη μεριά μας ότι ίσως αδικηθήκαμε. Αν δεν δεις το βίντεο δεν μπορείς να ξέρεις.